Κύριε Δελή, καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας μέρα, κύριε Αργυράκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στην Κρήτη. Να είστε καλά. Θέλουμε και τη δική σας άποψη σε αυτό το πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Πώς σχολιάζετε τα γεγονότα? Θέλουμε την άποψη τη δική σας. Κοιτάξτε, πρόκειται φυσικά για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση, ναι, η οποία μπορεί να πάρει, η οποία, κύριε Αργυράκη, μπορεί να πάρει και απρόβλεπτες διαστάσεις. Ναι. Αν κρίνουμε από την μέχρι τώρα εξέλιξη του πολέμου. Ναι. Ενός πολέμου βεβαίως, ο οποίος δεν ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα με την ρωσική εισβολή, την απαράδεκτη, την καταδικαστέα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια και που έχει να κάνει βεβαίως με τους ανταγωνισμούς μεγάλων δυνάμεων, όπως είναι των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία, ναι, των μεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους αγωγούς του φυσικού αερίου. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό, για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, mm-hmm, για τις σφαίρες επιρροής. Τώρα, ένθεν και ένθεν και από τις δύο πλευρές αξιοποιούνται προσχήματα και προφάσεις. Ναι. Από τη μια είναι ο ρωσόφωνος πληθυσμός του Ντονμπάς, ο οποίος πραγματικά πέρασε δύσκολα από τις κυβερνήσεις που είχαν και έντονη φασιστική χρειά της Ουκρανίας, αξιοποιείται από τον Πούτιν ως δικαιολογία και πρόσχημα για την εισβολή. Από την άλλη είναι βεβαίως η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, η περικύκλωση της Ρωσίας με στρατιωτικές δυνάμεις, είναι μια στεφάνη στρατιωτική η οποία επιχειρεί να αποκλείσει τη Ρωσία. Ναι. Όλα αυτά βεβαίως, mm-hmm, όλα αυτά έρχονται κάποια στιγμή, παραμερίζονται, κυρία Αργυράκη, οι συμβιβασμοί και οι πρόσκαιρες συμφωνίες. Και το λόγο έχουν τα όπλα. Αυτό, mm-hmm, ζούμε τώρα. Ναι. Μονάχα από αυτό, όπως σας είπα, μπορεί να πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις. Ναι. Γι' αυτό και καλούμε τη χώρα μας, θα το πούμε και σήμερα στη Βουλή, στην ειδική συζήτηση που θα γίνει, καλούμε τη χώρα μας να απεμπλακεί, καλούμε την κυβέρνηση δηλαδή, την υπεύθυνη, να απεμπλέξει, ναι, τη χώρα μας από οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο. Ναι. Όχι μόνο να σταματήσει να στέλνει πολεμικό εξοπλισμό, γιατί αυτό είναι στα άμεση εμπλοκή, όπως καταλαβαίνετε, mm-hmm, αλλά να κλείσει και τις βάσεις, όπως είναι εκεί στην Κρήτη, mm-hmm, τη Σούδα, αλλά και η Βόρεια Σούδα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, η οποία τίνει να μετατραπεί η Σούδα του Βορρά, ναι, ή στο Στεφανοβίκιο ή στη Λάρισα. Με κάθε τρόπο λοιπόν η χώρα μας θα πρέπει να απεμπλακεί από αυτούς τους πολεμικούς, τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς οι οποίοι οδηγούν σε πολέμους. Ναι. Και ξέρετε κάτι, κύριε Αργυράκη, ναι, όλο αυτό τελικά που ζει ο λαός της Ουκρανίας, αυτή η τραγωδία, διότι περί τραγωδίας πρόκειται, είναι το αποτέλεσμα της ανατροπής, mm-hmm, του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση πριν από 30 τόσα χρόνια, τότε που μας λέγανε ότι ήρθε η ειρήνη, από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχουν πόλεμοι. Mm-hmm. Βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο και το βλέπουμε, κύριε Αργυράκη, γιατί καπιταλισμός σημαίνει πόλεμος. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιηθεί πλατιά. Οι ανταγωνισμοί που είναι σύμφυτο στοιχείο του καπιταλισμού, οι ανταγωνισμοί μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για τις αγορές και για τις πρώτες ύλες, κάποια στιγμή οδηγούν και σε πολέμους. Αυτό είναι βέβαιο. Μάλιστα. Γι' αυτό. Ωραία. Και λέμε ότι ο πόλεμος είναι στο DNA του καπιταλισμού. Γι' αυτό και οι λαοί στη χώρα μας, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, παντού θα πρέπει να αγωνιστούν ενάντια στις αστικές τους τάξεις, ενάντια σε αυτό το σύστημα που έχει μέσα ενσπέρματι τον ίδιο τον πόλεμο. Λοιπόν, υπάρχει και η άλλη πλευρά, και το θέτω για να έχω το σχόλιο σας και την απάντησή σας, που λέει ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα συμμετέχει και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει αποφασιστεί από αυτούς τους θεσμούς, από αυτούς τους οργανισμούς, η στήριξη της Ουκρανίας, πρέπει και εκείνη να συμμετέχει, εάν θέλει, στην περίπτωση που θα βρεθεί στη θέση της Ουκρανίας, να υπάρξει η αλληλεγγύη των άλλων χωρών. Τι απαντάτε? Με συγχωρείτε, νομίζω ότι η Ελλάδα με έναν τρόπο, δεν εννοώ η χώρα μας βεβαίως, mm-hmm, αλλά η Κύπρος έχει ήδη βρεθεί, βεβαίως, πριν από μερικές δεκαετίες, στην ίδια ακριβώς θέση, και αυτές οι δυνάμεις τώρα που σκίζουν τα ημάτια τους, που, mm-hmm, τα διαρριγνύουν, που κόπτονται περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειρήνης, δεν έκαναν και πολλά πράγματα, και μια πληγή που συνεχίζει να είναι ανοιχτή, κύριε Αργυράκη. Mm-hmm. Μήπως έκαναν τίποτε άραγε αυτοί οι σύμμαχοί μας για τις ευθείες απειλές της Τουρκίας πια, της τουρκικής αστικής τάξης, στο ζήτημα της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών του Αιγαίου? Οι ευθείες πια οι αναφορές
και οι αμφισβητήσεις της εθνικής κυριαρχίας πια. Μάλιστα. Όχι, δεν συζητάμε για κάποια δικαιώματα. Mm-hmm. Δείτε, ακριβώς αυτό που είπατε. Εμείς λέμε ότι αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για να μην συμμετέχουμε σε αυτές τις λεγόμενες συμμαχίες. Mm-hmm. Δεν πρόκειται για συμμαχίες, λυκοσυμμαχίες. Είναι η κάθε χώρα τελικά κοιτάει τα συμφέροντά της και συμμετέχει στο βαθμό που ωφελείται, που ωφελούνται οι ειδικοί της επιχειρηματικοί όμιλοι από αυτήν την συμμαχία. Θεωρούμε ότι ο λαός, ο ίδιος ο ελληνικός λαός, πρέπει να τα σκεφτεί όλα αυτά mm-hmm. και να πρέπει να απαιτήσει και να επιβάλλει την ελληνική κυβέρνηση, στην οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, την άμεση απεμπλοκή αυτή τη στιγμή από το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων με οποιοδήποτε τρόπο mm-hmm. και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να απεμπλακούμε γενικότερα από όλα αυτά τα ιμπεριαλιστικά, τα ευρωνατοϊκά σχέδια, μάλιστα. από τα οποία πιστέψτε με κύριε Αργυράκη, το έχει δείξει και η ιστορία, ο λαός δεν έχει τίποτε να ωφεληθεί. Μάλιστα. Και το γνωρίζουμε πάρα πολύ μάλιστα. καλά. Κύριε Δελή, υπάρχει περίπτωση αυτή η εξέλιξη που υπάρχει στην Ανατολική Ευρώπη να επηρεάσει, να ανοίξει την όρεξη και άλλων ηγετών που θέλουν να αναθεωρήσουν τα σύνορα των χωρών με τις οποίες γειτνιάζουν. Αυτό που μόλις είπατε δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβεί. Ναι. Και με έναν τρόπο συμβαίνει ήδη δηλαδή, τουλάχιστον ναι. σε ελεκτικό επίπεδο. Ναι. Και μιλάω τώρα για τον αναθεωρητισμό της τουρκικής ηγεσίας, mm-hmm. η οποία αναβαθμίζει κάθε τρεις και λίγο τις διεκδικήσεις της. Όμως θα πρέπει και να αμφισβητεί, και αμφισβητεί συμφωνίες. Και αμφισβητεί ευθέως, και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία, όπως σας είπα, την κυριαρχία της ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Εδώ όμως πρέπει να δούμε ναι. πώς το κάνει αυτό η Τουρκία. Άραγε οι σύμμαχοι, οι μεγάλοι μας σύμμαχοι, πώς συμπεριφέρονται απέναντι στην Τουρκία. Ναι. Τι μας λένε, όλος ο κόσμος ξέρει ότι μας λένε «Ελάτε παιδιά, βρείτε mm-hmm. τα, μην τσακώνεστε, μην μαλώνετε». Ναι. Για το ΝΑΤΟ θυμίζω εδώ ναι. ότι το Αιγαίο είναι μια ουδέτερη θάλασσα, είναι ένας ενιαίος επιχειρησιακός χώρος mm-hmm. όπου δεν υπάρχουν, δεν αναγνωρίζονται σύνορα. Mm-hmm. Είστε δύο σύμμαχοι, τσακώνεστε, βρείτε τα. Ναι. Δείτε μου τώρα εσείς, αυτή η στάση του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων ναι. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσθετα εδώ. Εγώ, βοηθάει τη χώρα μας ή βοηθάει την Τουρκία. Μάλιστα. Νομίζω είναι φανερό μάλιστα. ότι ρίχνει νερό στο μήλο της Τουρκίας, η οποία mm-hmm. αυτά τα εκλαμβάνει ως χάδια, για να μην μιλήσουμε για τις κυρώσεις. Mm-hmm. Έχουν καταντήσει ανέκδοτο οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, για τις σοβαρότατες παραβιάσεις των Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι στην Κύπρο για παράδειγμα, στα Βαρόσια, ναι. στην Ομόχωστο. Mm-hmm. Είναι ζητήματα λοιπόν τα οποία πρέπει να βλέπουμε την Τουρκία, αλλά πρέπει να βλέπουμε και αυτούς που είναι πίσω από την Τουρκία και που αν δεν την ενθαρρύνουν, μάλιστα. την ανέχονται. Κύριε Δελή, πόσο σοβαρές είναι οι πυρηνικές απειλές του Ρώσου Προέδρου? Νομίζω ότι, κύριε Αργυράκη, ξέρετε, όταν συγκεντρώνεται τόση δύναμη πυρός, το ναι. είχαμε πει από τις πρώτες μας ανακοινώσεις, mm-hmm. τότε δεν θα είναι καθόλου παράξενο κάποια στιγμή να ξεκινήσει και ένας πόλεμος με οποιαδήποτε αφορμή. Ναι. Πράγμα που το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας να γίνεται. Ναι. Βέβαια δεν είναι ο πρώτος πόλεμος στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όπως μας λένε κάποιοι, mm-hmm. ξεχνώντας επιμελώς την Αμερικανο-Ανατολική επέμβαση εδώ στην γειτονική Ιουγκοσλαβία mm-hmm. και τη διάλυση κυριολεκτικά μιας ολόκληρης χώρας. Mm-hmm. και τη διασπορά του μίσους ανάμεσα στους λόγους που ζούσαν ειρηνικά. Αλλά αυτός ο πυρηνικός κίνδυνος εξακολουθεί να αποτελεί έναν μέγιστο κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Σωστό. Δεν πρέπει καθόλου να υποτιμηθεί. Από την ώρα που υπάρχουν αυτά τα όπλα, είναι πολύ επικίνδυνο μάλιστα. κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν. Αλλά μόνο λοιπόν, γι' αυτό και θα πρέπει οι λαοί, επαναλαμβάνω, οι λαοί, κύριε Αργυράκη, και ο κριτικός λαός έχει αποδείξει βεβαίως τη δυναμικότητά του και την αγωνιστικότητά του, θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβει υπόψη και να απαιτήσουν από όλες τις κυβερνήσεις τους μάλιστα. την ειρήνη και να την επιβάλλουν. Μάλιστα. Κύριε Δελή, έχουμε και τις οικονομικές επιπτώσεις. Οικονομικές επιπτώσεις κυρίως από την αύξηση της τιμής της ενέργειας, των τροφίμων και όλα αυτά που είναι παρενέργειες ενός πολέμου μιας μη κανονικότητας. Τι πρέπει να γίνει στη χώρα μας, τι να γίνει με τους πολίτες που βλέπουν καθημερινά να αυξάνεται η τιμή των καυσίμων στις ανδλίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων,
στα ράφια των σούπερ μάρκετ κλπ. Τι πρέπει να γίνει, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση? Κύριε Αργυράκη, είναι ο μακρύς ο κατάλογος με τα αρνητικά για τα οποία συζητάμε από ένα πόλεμο και όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Τα αρνητικά για τον κόσμο, για τις λαϊκές οικογένειες. Προσέξτε όμως, μέσα από όλο αυτό τελικά το αρνητικό περιβάλλον υπάρχουν κάποιοι που κερδίζουν. Είτε αυτό αφορά τους εμπόρους όπλων, είτε αφορά τους εμπόρους της ενέργειας, με λίγα λόγια τους μεγάλους καπιταλιστές, τους επιχειρηματικούς ομίλους, αν κάποιοι ενοχλούνται από αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Είναι υπαρκτό το ζήτημα, είναι σοβαρότατο το πρόβλημα της ενέργειας. Ναι. Από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα, το να χρειάζεται δηλαδή να βάλεις για βενζίνη 2 ευρώ το λίτρο, γιατί εκεί έχει οδηγηθεί. Ήταν το να τρέμει η ψυχούλα σου να μην ανοίξεις το φυσικό αέριο για να ζητάσεις ή να φοβάσαι να πας στο σούπερ μάρκετ για τις τιμές που θα αντικρίσεις. Είναι για την ακρίβεια μιλάμε δηλαδή, που είναι αποτέλεσμα βέβαιως της διαχείρισης και απέναντι στην και του πολέμου αλίμονο. Και εμείς ως κόμμα έχουμε κάνει πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Αργυράκη. Έχουμε πει, για παράδειγμα, στη Βουλή, έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου που λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια, που εξακοντίζει το κόστος αυτής της ενέργειας, σχεδόν το διπλασιάζει. Είναι κάτι που πρέπει άμεσα να γίνει. Να καταργηθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο ΦΠΑ, τα ίδια πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, το ψωμί, το γάλα, αυτά που χρειάζονται τα βασικά πράγματα της λαϊκής οικογένειας. Κανείς δεν πήρε θέση σε αυτές τις προτάσεις του ΚΚΕ, κύριε Αργυράκη. Κανένας, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Συνασπισμός, ούτε το Κινάλ Πασόκ, γιατί πολύ απλά αρνούνται να τα εφαρμόσουν. Αλλά πρέπει να τα διεκδικήσει και αυτά ο λαός. Δεν μου λέτε, εκτιμάτε ότι αυτή η εισβολή, αυτός ο πόλεμος, μην παίζουμε με τις λέξεις, αυτός ο πόλεμος που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Ουκρανία, θα κρατήσει μέρες? Είναι... Αυτό δεν μπορεί. Ναι. Είναι μια ερώτηση για την οποία δεν μπορεί να απαντήσει κανείς. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να προγραμματίσει, να το πω έτσι, έναν πόλεμο από την ώρα που ξεσπά. Γι' αυτό μίλησα για μια σύγκρουση που έχει απρόβλεπτες διαστάσεις. Αλλά ακόμα και αν λήξει, ακόμα και αν λήξει, μακάρι να λήξει σήμερα, θες, σε μια ώρα. Το ζήτημα είναι ότι οι ανταγωνισμοί που οδήγησαν σε αυτόν τον πόλεμο θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Μάλιστα. Θα εξακολουθούν, κύριε Αργυράκη, να υπάρχουν και σε μια άλλη δεδομένη στιγμή θα εκδηλωθούν και πάλι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ίσως πρέπει να σκεφτούμε, όχι για να κλάψουμε, και μιλάω για τον Ουκρανικό και για τον Ρώσικο λαό, τι είναι αυτό που χάσανε μετά από 30 χρόνια. Ίσως τώρα το συνειδητοποιήσουν. Μάλιστα. Αυτό που έγινε εκεί δεν έφερε ούτε την ειρήνη, μάλιστα, ούτε τη δημοκρατία στον κόσμο, έφερε τον πόλεμο, την καταστροφή και τη φτώση. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία, κύριε Δελή. Να είστε καλά. Και εγώ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.